Ουκρανία δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακα που χρειάζονται. Για ποιο λόγο? Διότι η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, έτσι που είναι το σύστημα, έχει αυξηθεί από 11,5% που ήταν στο 24%. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι... Αν το τα φάρμακα, το 28 θα γίνει 22. Ναι, σου λέει, ναι, ωραία. Ναι. Αλλά εγώ επισημαίνω το εξής, ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Έχουμε μια βόμβα στο χώρο της υγείας. Κλείνουν τα ψυχιατρία. Δεν μπορούμε λοιπόν. Σύμφωνοι, έχετε δίκιο να το συζητήσουμε όσο θέλετε και είμαι μαζί σας. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα. Μειώνονται ή δεν μειώνονται τα φάρμακα? Εσείς γιατί, πού διαφωνείτε? Εμείς διαπιστώνουμε ότι έρχονται με αυτή την τροπολογία. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις που δημιουργούν κίνδυνο και στη δημόσια υγεία. Διότι δίνεται βάρος και προωθούνται γενώσιμα τα οποία δεν ελέγχονται με τον τρόπο που πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να γίνει η χώρα μας αντίστοιχη με τις χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, εμείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις και στον ΕΟΦ και στους άλλους, στις άλλες υπηρεσίες, ναι, ώστε να ελέγχονται. Υπάρχουν χώρες που υποτίθεται ότι ελέγχουν αυτά. Ωραία, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους εδώ, διότι έρχονται, εισάγονται κατευθείαν στην Ελλάδα από εταιρείες εκτός ευρωπαϊκού χώρου, Ισραηλινές κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν εγγύησεις ελέγχου, είναι ένα μεγάλο θέμα. Τεράστιο αυτό, αλλά θέμα, εδώ μας διαβεβαιώνουν οι υπεύθυνοι, επομένως, ότι έχουν προηγηθεί έλεγχοι. Ναι. Επομένως, το ένα που θέτουμε είναι το θέμα των ελέγχων, διότι εμείς δεν πειθόμαστε ότι υπάρχει αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι αφορά τα γενώσιμα που είναι 20% όλα, της... Όλα, όχι, της, όχι, όχι, λάθος. Λοιπόν, λάθος. Όλα τα φάρμακα να μειωθούν, όλα, λένε. Όλα, όλα, ναι, και τα γενώσιμα, λοιπόν, και τα όντα. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος που μπορεί να είναι υπέρ της μη μείωσης των τιμών των φαρμάκων, αλλά πρέπει να γίνεται με όρους που να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία πρώτον, και δεύτερον, το κύριο ζήτημα, και επιμένω σε αυτό, είναι η εστίαση στον ίδιο τον άρρωστο, να μπορεί ο άρρωστος να πάρει τα φάρμακα, όταν υπάρχουν ένα σωρό ρυθμίσεις που αναγκάζουν τον άνθρωπο που πρέπει να πάρει φάρμακα να συμβάλλει όλο και περισσότερο από την τσέπη του. Αυτή τη στιγμή η ιδιωτική δαπάνη φτάνει το 1 δισεκατομμύριο. Δεν μπορούμε να το συγκαλύψουμε αυτό και να πούμε καλά τα κάνετε, θα ψηφίσουμε την τροπολογία σας. Όχι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα εδώ. Να συγκαλύψετε. Λοιπόν, αλλά για την τροπολογία τη συγκεκριμένη. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάντως, κύριε Μιλιά, ναι, χρειάζεται, το καταλαβαίνετε και εσείς, ρώτησα χθες και τον κύριο Μπαλάφο, ο οποίος έτυχε να πέσει πάνω στον κύριο Γιάννη, ήταν αυτός ήταν καλεσμένος. Αυτή η συζήτηση γύρω από τα γεννόσημα είναι χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Διότι ο μεγάλος άνθρωπος, η μάνα μου, η θιά μου, ο μπάρμπας μου, αυτό, που δεν ξέρουν. Ούτε γεννόσημα ξέρουν, ούτε πρωτότυπο, ούτε ο pattern on, pattern off, pattern κτλ. Ξέρουν το ακριβό και το φθηνότερο. Έτσι του λέει ο φαρμακοποιός. Το φθηνότερο λοιπόν πρέπει όταν, να είναι ελεγμένο. Λοιπόν, δύο λεφτά. Όταν λοιπόν πάει αφιβολία στο φαρμακοποιό και του πει ο φαρμακοποιός, άκου να σου πω, σου γράφει τη δραστική ουσία τάδε. Το ακριβό κάνει είναι τόσο, αυτό κάνει 20 ευρώ. Το φθηνό κάνει 12 ευρώ. Ποιο θες από το για να πάρει? Εάν αυτό καταλήξει, έχει στο μυαλό του ότι το φθηνό, δηλαδή το γεννόσημο, είναι επικίνδυνο, δεν το παίρνει. Δηλαδή, δεν θα του πει πού το έχει κατασκευαστεί, στην Ινδία, στον Μπαγκλαντές ή στην Ελλάδα. Και αν είναι ελληνικό, είναι φτηνό, αλλά είναι καλό. Και αν δουλεύει ο ΕΟΦ, το φτηνό είναι εντάξει, αλλά άμα δεν δουλεύει. Εγώ πρέπει να βάλουμε τάξη αυτό. Συμφωνείτε? Ναι, πρέπει συμφωνώ να βάλουμε τάξη. Δηλαδή, εμεί παίρνουμε ένα πανικό ότι το γεννόσημο μπορεί να μην υπάρχουν. Αυτό λέμε κι εμεί. Δεν μπορεί να το λέμε κι εμεί. Υπάρχουν διαβεβαιώσει με συγχωρείτε. Ελέγχουμε λοιπόν. Ελέγχουμε λοιπόν. Τα νομοθετήματα, και εδώ βλέπουμε μία προϊούσα έτσι τάση, η οποία οδηγεί σε μια ολιγοπωλιακή διάκριση πλέον της αγοράς. Αν κατάλαβα καλά.